Αλλά έχουμε και ένα άλλο θέμα το οποίο αποκαλύπτουμε το πρωί. Ποιος είναι ο υπουργός Ναι. που έστελνε μηνύματα στον κύριο Φουρτιώτη για την υπόθεση του Κολονού και που είναι, όπως φαίνεται, ο άνθρωπος που κάλυψε η ασφάλεια Αττικής για υπόθεση την γνωστή υπόθεση παιδεραστίας. Για ξαναπέστε αυτά τώρα, γιατί μας πριν κλείσουμε λίγο. Είπα μας τεινάζεις τώρα στον αέρα. Μας βάζεις βόμβες τώρα. Τώρα τέτοια ώρα μας τα κάνεις αυτά. Πες τα, Χριστιανέ μου, από νωρίς αυτά να τα συζητήσουμε. Τώρα που κλείνουμε. Εμείς παραθέτουμε αύριο όλα τα SMS ναι. που έστελναν υπουργοί και ναι. βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στον εξαφανισμένο κύριο Μένιο Μενέλαο ή όπως αλλιώς Μένανδρο Φουρτιώτη, ναι. προεξάρχοντος κάποιων συγκεκριμένων στελεχών που ήταν τότε υπουργοί της κυβέρνησης και είναι και σήμερα. Είχαν και βγει κάποια SMS τότε, Στέφανε. Εμείς δεν παραθέτουμε όλα αυτά τα SMS. Άλλα SMS πάνω. Άλλα, για άλλους υπουργούς. Για άλλους και για κάποιους συγκεκριμένους, μεγάλους, στενούς συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, ναι. που του λέγανε, ας πούμε, Μένιο μου, είσαι καλά αγόρι μου. Έχω ανησυχήσει πολύ για την υγεία σου, έχω μέρες να σε ακούσω. Και βάζουμε τρία πρόσωπα. Τον καναλάρχη, τον υπουργό και τον Μένιο. Και ρωτάμε τον υπουργό, ξέρεις ποιος είναι ο παιδοβιαστής, εσύ που έπαιρνες εκεί και μπαινόβγαινες στο μαξί μου. Θα μας απαντήσει λοιπόν ο υπουργός. Τώρα έχουμε αύριο, ρωτάω εγώ και οι συνεργάτες μας. Ποιος είναι ρε παιδιά, ξέρεις να μας πεις. Και παραδέχτουμε όλα τα μηνύματα. Και εκεί ο καθένας βγάζει συμπεράσματά του. Τι γίνεται τελικά, ρε παιδί μου, μία από εδώ, μία τα άλλα που λέμε για τα MeToo, εμπλοκές Νέας Δημοκρατίας, υπηρεσίες, κακός χαμός. Κύριε δηλαδή. Καψαμπέλη, ακούστε λίγο. Για να το τελειώσουμε αυτό, για γιατί κάποιοι νομίζουν ότι κάνουμε πλάκα. Όχι, καθόλου πλάκα. Ίσα ίσα βγαίνει μια οσμή τώρα εδώ. Στο μαξί μου έχει στηθεί εδώ και 5 χρόνια. Ναι. Ένα δυσόδες κύκλωμα. Το οποίο το γνωρίζουν όλοι, οι οποίοι, όχι ο κόσμος βεβαίως. Ο κόσμος το γνωρίζει από σκόρπια δημοσιεύματα, γιατί τα κυβερνητικά μέσα δεν παίζουν τέτοια πράγματα. Εκεί λοιπόν υπήρχαν συγκεκριμένοι στενοί συνεργάτες του κ. Πρωθυπουργού, οι οποίοι οι πρώτοι υπέγραφαν συμβόλαια θανάτου, οι δεύτεροι είχαν βάλει τη μαφία στο μαξί μου, οι τρίτοι έκαναν σκληρή χρήση ναρκωτικών ουσιών, ξέρω καλά τι λέω, οι τέταρτοι είχαν κάνει τα γραφεία τους κρεβατοκάμαρες. Και οι πέμπτοι λάμβαναν μέρος και σε παιδεραστικές δραστηριότητες. Είναι γνωστά τα πρόσωπα. Η ελληνική δικαιοσύνη όμως δεν θέλει να το πιάσει το θέμα. Και η ελληνική αστυνομία πριν από 1,5 χρόνο που ξέσπασε η υπόθεση του Κολονού, το κουκούλωσε. Ξέρουμε τα ονόματα που το κουκούλωσαν, τα έχουμε γράψει. Γιατί να κουκουλωθεί το θέμα. Μάλιστα. Η κοπελίτσα, η 12χρονη, μιλούσε για πολιτικά πρόσωπα, γνωστά. Φωστά. Μιλούσε για καναλάρχες. Πού είναι αυτοί, ξαφανίστηκαν. Ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, ανθρώπους της εκκλησίας. Χάθηκαν όλα. Έχεις δίκιο. Δεν βγήκε κανένας. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό. Σε αυτό έχεις δίκιο.